Έχεις ποτέ αναρωτηθεί πώς το Google χρειάζεται λίγα μόνο δευτερόλεπτα για να μεταφράσει ολόκληρα κείμενα? Ή πώς το Event Horizon Telescope μπορεί να αποτυπώνει υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες όπως η M87? Οι δύο αυτές διεργασίες, αλλά και πολλές άλλες στις μέρες μας, μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε αρχικά να δούμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και έπειτα θα δούμε πώς αυτή μπορεί να μας βοηθήσει στην φυσική. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνική που επιτρέπει στους υπολογιστές να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως οπτική ανάλυση, αναγνώριση ομιλίας, λήψη αποφάσεων, αλλά και άλλες εργασίες. Υπάρχουν διάφορες υποκατηγορίες της τεχνητής νοημοσύνης. Μια υποκατηγορία όμως που κατά τη γνώμη μου είναι η πιο ενδιαφέρον είναι το deep learning. Αυτό που κάνει το deep learning να ξεχωρίζει είναι η δομή του, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Στην γλώσσα του deep learning, η δομή αυτή ονομάζεται τεχνητό νευρονικό δίκτυο. Και για να καταλάβουμε καλύτερα την λειτουργία του, πάμε πρώτα να δούμε τη δομή ενός βιολογικού νευρονικού δίκτυου. Το πιο απλό βιολογικό νευρονικό δίκτυο που κάποιος μπορεί να φανταστεί είναι ένα νευρονικό δίκτυο που αποτελείται μονάχα από έναν νευρώνα. Ο νευρώνας λοιπόν αποτελείται από τους δενδρίτες, το σώμα, το νευράξονα και τις νευραξονικές απολήξεις. Οι δενδρίτες λαμβάνουν ως πληροφορία εσόδου κάποια ηλεκτρικά σήματα, τα οποία τα μεταφέρουν στο κυταρικό σώμα, όπου εκεί συνδυάζονται και επεξεργάζονται. Έπειτα, η πληροφορία μεταφέρεται από τον νευράξονα στις νευραξονικές απολήξεις, όπου εκεί παρέχεται ως πληροφορία εξόδου. Οι πληροφορίες εξόδου θα μπορούσαν παρόλα αυτά να αποτελούν και πληροφορίες εισόδου για κάποιους άλλους νευρώνες. Ας υποθέσουμε τώρα ότι αυτό το απλό νευρονικό δίκτυο θέλει να εκτελέσει μια εργασία. Η εργασία αυτή θα είναι να αναγνωρίσει αν το ζώο στη φωτογραφία που του δίνουμε είναι γάτα ή σκύλος. Το νευρονικό δίκτυο παίρνει την πληροφορία, την επεξεργάζεται και απαντάει γάτα. Η διαδικασία εκμάθησης ξεκινάει τη στιγμή που κάποιος ενημερώνει το νευρονικό δίκτυο για το αν έχει απαντήσει σωστά ή λάθος. Την προκειμένη στιγμή η απάντηση που είχε δώσει είναι λάθος. Ενημερώνοντας λοιπόν το νευρονικό δίκτυο, του επιτρέπουμε να κάνει κάποιες αλλαγές στα κυταρικά σώματα ώστε την επόμενη φορά να καταφέρει να απαντήσει σωστά. Ξανατσεκάρουμε το νευρονικό δίκτυο δίνοντάς του μια νέα φωτογραφία. Η απάντηση που δίνει είναι ξανά λάθος. Το ενημερώνουμε και ξανακάνει κάποιες αλλαγές. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ξανά και ξανά μέχρι ότου το νευρονικό δίκτυο φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Βεβαίως έχει αποδειχθεί ότι στην πραγματικότητα η λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτή που μόλις σου περιέγραψα. Παρ' όλα αυτά, η περιγραφή που σου έδωσα επί της ουσίας αντικατοπτρίζει την πραγματική λειτουργία ενός τεχνητού νευρονικού δικτύου. Ένας τεχνητός νευρώνας δεν έχει φυσική υπόσταση, αλλά εμείς συνηθίζουμε να τον ζωγραφίζουμε κάπως έτσι. Συνδυάζοντας λοιπόν κάπως τους τεχνητούς νευρώνες, φτιάχνουμε ένα τεχνητό νευρονικό δίκτυο. Στο αριστερό μέρος βλέπεις τα σημεία εισόδου του τεχνητού νευρονικού δικτύου, όπου παίρνουν την πληροφορία και τη μεταφέρουν στο εκάστοτε σώμα, όπου εκεί γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας και έπειτα δίνεται στους παρακάτω νευρώνες. Αυτοί με τη σειρά τους επεξεργάζουν την πληροφορία και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ότου το δίκτυο να μας δώσει μία απάντηση. Τέλος, εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε το δίκτυο για το αν έχει απαντήσει σωστά ή λάθος, ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία να κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται, ούτως ώστε να αποδώσει την επόμενη φορά καλύτερα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, ούτως ώστε το δίκτυο να εκπαιδευτεί και να αποδίδει καλύτερα στην εργασία που του έχουμε αναθέσει. Υπάρχουν πάρα πολλά τεχνητά νευρονικά δίκτυα στις μέρες μας, όπου το καθένα έχει την χρησιμότητά του. Μερικοί από τους τομείς στους οποίους συναντάμε τεχνητά νευρονικά δίκτυα είναι ο τομέας της υγείας, ο τομέας της διαφήμισης, της βιομηχανίας, των επενδύσεων, της γλώσσας, της ασφάλειας, ο τομέας ανάλυσης δεδομένων, αλλά και σε άλλους τομείς όπως ο τομέας της έρευνας στην φυσική. Για παράδειγμα, πρόσφατα δύο επιστήμονες κατασκεύασαν ένα τεχνητό νευρονικό δίκτυο με δυναμική συγκρίσιμη του στάνταρ αλγορίθμου που χρησιμοποιήθηκε από το Event Horizon Telescope, ώστε να αποτυπώσει την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα M87. Το νευρονικό δίκτυο αυτό, με μονάχα μία ώρα εκπαίδευσης σε μία κάρτα γραφικών, κατάφερε να παράξει αποτελέσματα παρόμοια με αυτά του στάνταρ αλγορίθμου για τον οποίο δούλευαν αρκετούς μήνες μια μεγάλη επιστημονική ομάδα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το γεγονός μας δείχνει την δυναμική των τεχνητών νευρονικών δικτύων. Η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει την δυναμική αυτή, γι' αυτό τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα ή αλλιώς τα Artificial Neural Networks τα συναντάμε σε όλο και περισσότερα περάγματα, όπως για παράδειγμα το CERN, το Juno της Νότιας Κίνας, αλλά και σε άλλα.
Αν συνυπολογίσουμε λοιπόν την τεράστια γκάμα εφαρμογών και τη δυναμική των νευρονικών δικτύων, καταλαβαίνουμε γιατί στις μέρες μας θεωρείται μια δεξιότητα ευρέως επιθυμητή. Οι αγορές συζητάνε χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερους ανθρώπους με γνώσεις deep learning, επενδύοντας όλο και μεγαλύτερα χρηματικά ποσά στις εφαρμογές του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοίγουν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό. Ψάχνοντας τώρα κανείς στο διαδίκτυο, μπορεί να βρει αρκετές πηγές από τις οποίες μπορεί να μάθει deep learning. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο μπορεί να γίνει πολλές φορές χαοτικό. Έφτιαξα λοιπόν ένα κατάλογο στον οποίο έχω συγκεντρώσει τις κατά τη γνώμη μου καλύτερες δωρεάν πηγές από τις οποίες μπορεί κάποιος να μάθει deep learning. Μπορείς να κατεβάσεις τον κατάλογο αυτόν δωρεάν κάνοντας κλικ στο link που θα βρεις στην περιγραφή του βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes.